Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Είμαι η Θέκλα Πετρίδου και σας καλωσορίζω στο ψυχοεκπαιδευτικό μας κανάλι στο YouTube. Εάν δεν το πράξατε ήδη, παρακαλώ πατήστε το κουμπί για εγγραφή και το καμπανάκι για να σας έρχονται ειδοποιήσεις, γιατί σε αυτό το κανάλι καθημερινώς ανεβάζουμε βίντεο τα οποία είναι χρήσιμα και ψυχοεκπαιδευτικά. Θα μπορούσε κανείς να ονομάσει το κανάλι μας ένα ψυχοεκπαιδευτικό κανάλι για τη ζωή, για τις ανθρωπινές σχέσεις, για τη σχέση του καθενός με τον εαυτό του. Έχω φτιάξει καφεδάκι και θα πιω σήμερα μαζί σας τον καφέ μου και θα συζητήσουμε για μια απλή αλήθεια την οποία οι περισσότεροι από εμά δεν τη γνωρίζουμε αλλά αντιθέτως μεγαλώνουμε έχοντας διδαχθεί το ακριβώς αντίθετο. Ποια είναι η αλήθεια. Ότι κανείς άνθρωπος δεν είναι υποχρεωμένος να ανέχεται κανέναν τοξικό. Τελεία. Είναι και ο τίτλος του σημερινού βίντεο. Μας έχουν μεγαλώσει όμως με ψέματα. Στη διαπαιδαγώγηση μας, από την Αγία Ελληνική Οικογένεια, στη διαπαιδαγώγηση που δίδεται στα παιδιά μας, στην κουλτούρα μας, ή που δινόταν τουλάχιστον, τον καιρό που εμείς μεγαλώναμε στο κανάλι περισσότεροι άνθρωποι είμαστε μεταξύ 25 και 65 ετών αυτή είναι η μεγαλύτερη ηλικιακή ομάδα στο κανάλι αν και έχουμε ανθρώπους από 18 ετών μέχρι και 98 ετών οι περισσότεροι από εμά που είμαστε τώρα ενήλικες έχουμε μεγαλώσει με μια νοοτροπία ότι πρέπει να σκύβουμε το κεφάλι μας ότι πρέπει να είμαστε ευγενικοί, δηλαδή υποτακτικοί και να ανεχόμαστε συμπεριφορές από ανθρώπους τοξικούς, τοξικές συμπεριφορές, δηλαδή δηλητηριώδεις και ψυχικά κακοποιητικές συμπεριφορές και να τις ανεχόμαστε γιατί έτσι είμαστε τα καλά παιδιά, γιατί δεν είναι καλή ιδέα να λέμε όχι, γιατί πρέπει να είμαστε ευγενικοί, πρέπει να είμαστε κοινωνικοί και δεν ξέρω εγώ τι άλλο ήθελαν οι γονεί μα μεγαλώνοντα να μα κάνουν να είμαστε ή μάλλον ξέρω θύματα με θύματα κεφαλαίου. Η παραδοσιακή Ελληνίδα θυματα κεφαλαιο η παραδοσιακή Κύπρια μάνα, ο παραδοσιακό Έλληνα πατέρα και ο παραδοσιακό Κύπρος πατέρα. Οι Κύπροι είμαστε Έλληνε, έτσι να μην παρα... παρεξηγόμαστε, αλλά έχει κάποιες ελαφριε διαφορές η κυπριακή κοινωνία από την κριτική κοινωνία ή από την αθηναϊκή κοινωνία ή από τη θεσσαλονικιώτικη κοινωνία και το καθεξής. Οι γονεί μα μας μεγάλωσαν να είμαστε θύματα. Μας μεγάλωσαν με κοινωνικές προκαταλήψεις, κοινωνικά στερεότυπα, κοινωνικά πρέπει, κοινωνικά μη, τα οποία σε κάποιες περιπτώσεις ήταν διανθισμένα εμπλουτισμένα, fortified και με θρησκευτικά μη και πρέπει και μας έχουν καταντήσει να είμαστε βορά στην τοξικότητα του οποιουδήποτε. Όποιου του φανεί, όποιου λολοστεφανή του φανεί να ασκήσει ψυχική κακοποίηση πάνω μας, να ξεράσει τοξικότητα πάνω μας, είμαστε προγραμματισμένοι από το μεγάλωμα μας να τον ανεχόμαστε, να προσπαθούμε να τον καταλάβουμε, να προσπαθούμε να τον διδικαιολογήσουμε και να μην βλέπουμε το προφανές ότι αυτός ο άνθρωπος που μου μιλάει άσχημα είναι ένας κακός άνθρωπος, με βλάπτει και δεν είμαι σε καμία περίπτωση υποχρεωμένος να τον ανεχτώ στο ελάχιστο. Μεγαλώνουμε ανελεύθερα και προγραμματιζόμαστε κοινωνικά ώστε να ζούμε ανελεύθερα. Η ανελευθερία μας συνίσταται στο ότι έχουμε μέσα στο μυαλό μας τον κοινωνικό, θρησκευτικό, οικογενειακό προγραμματισμό να δίνουμε δίκιο στους άλλους και να αγνοούμε τον εαυτό μας και να αγνοούμε το ευλογημένο τον κατ' μας το οποίο ενίσταται, το οποίο τσιρίζει, ψάχνω να βρω το... <χω> το οποίο βαράει, το καμπαράκι μου έψαχνα, κάθε φορά που έχουμε απέναντι μας έναν άνθρωπο τοξικό, έναν άνθρωπο ανεδί, δηλαδή χωρίς ντροπή, χωρίς φιλότιμο, χωρίς ενσυναίσθηση, έναν άνθρωπο χωρίς σεβασμό. Σε μια κοινωνία όπου τα παιδιά μεγαλώνουν μαθαίνοντας ότι ο γονιός έχει πάντα δίκιο. Πρέπει οπωσδήποτε να σέβεσαι τους παππούδες σου, τους γονιούς σου, τους δασκάλους σου, τους μεγαλύτερους, τους elders, όπως λέγεται στα αγγλικά. Ανεξαρτήτως αν αυτοί είναι παλιάνθρωποι, αν αυτοί είναι κακοποιητές, αν αυτοί είναι άνθρωποι οι οποίοι ασκούν διάφορες μορφές βίας πάνω σου, εσύ οφείλει να τους ανέχεσαι, Οφείλει να τους σέβεσαι, όχι μόνο να τους ανέχεσαι, επειδή είναι μεγαλύτεροι, επειδή έχουν το ρόλο του γονιού, το ρόλο του παππού, το ρόλο του συγγενούς και ούτω καθεξής. Πόσοι άνθρωποι δεν έχουν χάσει τη ζωή τους, κυριολεκτικά χάσει τη ζωή τους, καταπίνοντας αχώνευτη τοξικότητα, ανεχόμενη τις κακίες, τις μαλακίες, του κάθε τοξικού ανθρώπου που βρέθηκε στο δρόμο τους. Και στο δρόμο μας δεν βρίσκονται μόνο τυχαίοι ξένοι, άσχετοι με μας που περνάνε απ' έξω και λένε γεια και μας κοιτάνε με φθόνο και κακία. Στο δρόμο μας βρίσκονται και άνθρωποι οι οποίοι είναι συγγενείς μας εξαίματος. Μπορεί ο γονιός μας κάλλιστα να είναι ένας εξαιρετικά τοξικός άνθρωπος, να μας έχει μεγαλώσει με λάθος τρόπο, να μας έχει μάθει πώς το ξύλο είναι αγάπη, πώς η υποτίμηση είναι αγάπη, πώς η ηρωνία είναι αγάπη, πώς το νέγκινγκ είναι αγάπη, πώς το gaslighting είναι αγάπη, δηλαδή να μας πολεμά ψυχολογικά και να μας διδάσκει ότι αυτά που μας κάνει είναι αγάπη. Δυστυχώς υπάρχουν πάρα πολλοί τοξικοί γονείς πάρα πολύ τοξικοί γονείς. Τόσο πολύ όσο πολύ είναι και οι τοξικοί άνθρωποι γύρω μας. Και θα πω ξανά αυτό το γνωστό σλόκαν εδώ στο κανάλι μας, του οποίου δεν έχω εγώ α, την τιμή να είμαι η εμπνεύστρια, αλλά ο φίλος ο Στάθης, ζούμε ανάμεσά τους. Δεν ζουν ανάμεσά μας οι τοξικοί άνθρωποι, ζούμε ανάμεσά τους. Είναι δηλητηριώδες το κοινωνικό περιβάλλον. Όταν συναντήσεις έναν καινούριο άνθρωπο, είναι εξίσου πιθανό να είναι ένας καλοήθης άνθρωπος, να είναι ένας άνθρωπος με αγνές προθέσεις, ο οποίος να επιθυμεί και να προσπαθεί να συνδεθεί ουσιαστικά μαζί σου, αλλά υπάρχουν επίσης ψηλές πιθανότητες ένας καινούριος άνθρωπος που θα γνωρίσεις να είναι τοξικός άνθρωπος, να είναι κακοήθης άνθρωπος, να έχει κακές προθέσεις και να μην θέλει να συνδεθεί ουσιαστικά και αυθεντικά μαζί σου, να θέλει απλώς να σε χρησιμοποιήσει ως κάλαθο των αχρήστων του, ως ένα πρόσωπο πάνω στο οποίο θα προβάλλει τα δικά του αποθυμένα, ως ένα πρόσωπο που θα φθονεί, ένα πρόσωπο που θα κουτσομπολεύει, ένα πρόσωπο που θα βασανίζει. Τα καλά νέα είναι ότι δεν είμαστε υποχρεωμένοι να ανεχτούμε την όποια τοξικότητα. Κανεί. Φτάνει. Τελεία. Μα θα μου πείτε, τι μας λες τώρα. Ειδικά αν είστε και περαστικοί από το κανάλι και δεν έχετε δει ξανά άλλα βίντεο και δεν έχετε δει το playlist για το no contact, θα μου πείτε, μα τι λες. Να βγάλουμε έξω από τη ζωή μας τους γεννήτωρες μας. Να βγάλουμε έξω από τη ζωή μας έναν θείο μας. Να βγάλουμε έξω από τη ζωή μας μια καλή όχι καλή. Κοντινή. Μια κοντινή γειτόνισσα. Να βγάλουμε έξω από τη ζωή μα ένα πρόσωπο με το οποίο γεννηθήκαμε στην ίδια οικογένεια. Ναι, να το βγάλουμε. Εάν αυτό το πρόσωπο είναι τοξικό και αν αυτό το πρόσωπο μα δηλητηριάζει ψυχικά και ασκεί ψυχολογική βία σε εμά, ναι, να το βγάλουμε από τη ζωή μα. Και είναι η μόνη λύση. Δεν έχει υπάρχει άλλη λύση. Φυσικά κάποιο μπορεί να κάνει τον δικηγόρο του διαβόλου ή τον δικηγόρο των τοξικών και να μα πει Μα κυρία Θέκλα, ή μα Θέκλα, ή μα Μωρή, τι είναι αυτά που λε. Αυτό που εσύ θεωρεί τοξικό μπορεί να μην είναι τοξικό και να είναι ένα πολύ καλό άνθρωπο και να ζει τοξική. Πάλι δουλεύει αυτή η συμβουλή. Γιατί αν είμαι εγώ τοξικό και βγάζω από τη ζωή μου έναν καλοήθη άνθρωπο, τον οποίο βαφτίζω τοξικό, του κάνω χάρη. Καταλαβαίνετε ότι αυτή η συμβουλή, αυτή η αλήθεια δεν πέφτει με τίποτα έξω. Δεν είμαστε υποχρεωμένοι να ανεχόμαστε κανέναν. Οπότε αν εμείς με το δικό μας το μυαλό κρίνουμε ότι κάποιος άνθρωπος είναι τοξικός προς εμάς, δεν τον ανεχόμαστε, τον βγάζουμε από τη ζωή μας και ακόμη και αν έχουμε λάθος εκτίμηση και ακόμη και αν εμείς είμαστε τοξικοί και άλλος είναι ο καλούλης, γλιτώνει ο καλούλης από εμάς. Είναι κατανοητό. Το ξαναλέω. Μπορεί κάποιος που ακούει αυτό το βίντεο να είναι ένα αρκισάρα ολκής και να κρύβεται και από τον ίδιο του τον εαυτό και να μπαίνει σε ένα ψυχοεκπαιδευτικό κανάλι και να νομίζει ότι πω πω εγώ είμαι ένας συνεξαρτόμενο και είμαι κρίμα και υπάρχουν διάφοροι τοξικοί οι οποίοι με δηλητηριάζουν. Ακόμη και αυτός ο ναρκισιστής ο οποίος δεν θέλει να το καταλάβει ότι είναι ναρκισιστής ο ευάλωτος ναρκισιστής που μπαίνει στο κανάλι μας το ψυχοεκπαιδευτικό για να πάρει εργαλεία για να διώξει τους τοξικούς από τη ζωή του ακόμη και αυτός αν διώξει από τη ζωή του αυτούς που θεωρεί τοξικούς θα τους γλιτώσει από την κακία του θα τους απαλλάξει από την τοξική παρουσία δεν υπάρχει καμία περίπτωση να πάει στραβά τον ο κόνταχτα αλήθεια δεν υπάρχει περίπτωση να πάει στραβά. Γιατί είτε ο άλλο είναι τοξικό και πάμε no contact με αυτόν και γλιτώνουμε, είτε εμεί είμαστε τοξικοί και πάμε no contact με τον άλλο και γλιτώνει από εμά. Δεν είμαστε υποχρεωμένοι να ανεχόμαστε κανέναν. Εδώ παντρεύεσαι έναν άνθρωπο και μπορείς να χωρίσεις. Η μόνη περίπτωση στην οποία είμαστε υποχρεωμένοι να ανεχόμαστε άλλου ανθρώπου είναι όταν αυτοί οι άνθρωποι είναι τα ανήλικα παιδιά μα. Εκεί ναι, ακόμη και αν τα ανήλικα παιδιά μα μα στενοχωρήσουν, ακόμη και αν τα ανήλικα παιδιά μα μα δυσκολέψουν, ακόμη και αν περνάνε φάσει ανάπτυξη, τι οποίε να έχουν έντονο ναρκισισμό λόγω τη ηλικιακή φάση ανάπτυξη. Ναι, εκεί είμαστε υποχρεωμένοι να αντέξουμε, όχι να ανεχθούμε, να αντέξουμε, να οριοθετήσουμε και να αγαπήσουμε με όλους τους τρόπους τα παιδιά μας. Σε καμία άλλη σχέση δεν υπάρχει υποχρεωτικότητα. Μόνο στη σχέση ανάμεσα σε ενήλικες γονείς, ανάμεσα σε γονείς που είναι ενήλικες, γιατί θέλω να πιστεύω ότι δεν υπάρχουν ανήλικοι γονείς στην εποχή μας. Αν και παλιότερα υπήρχαν ανήλικοι γονείς, ένα 13χρονο κορίτσι γεννούσε ένα παιδί, ήταν ανήλικος γονέας. Ένας γονιός αντέχει και αγκαλιάζει και δέχεται τα ανήλικα παιδιά του, όχι όμως αφήνοντας τα να οργιάζουν και να συμπεριφέρονται με τοξικότητα, οριοθετώντα τα με αγάπη, με υπομονή, με επιμονή, με πειθαρχία και όλους εκείνους τους τρόπους οι οποίοι απαιτούν πολλή ενέργεια. Εντάξει, θα χαρώ πολύ στα σχόλια να διαβάσω την άποψή σας για αυτά που σας είπα να διαβάσω εάν έχετε ταλαιπωρηθεί στη ζωή σας θεωρώντας και πιστεύοντας ότι πρέπει να ανέχεστε ανθρώπους και συμπεριφορές. Εάν έχετε εφαρμόσει στη ζωή σας κάποια από τα διδάγματα αυτού εδώ του ψυχοεκπαιδευτικού καναλιού όπως του να κόβετε επαφέ με τοξικούς ανθρώπους έστω και ας σας συνδέουν δεσμοί Ή ας σας συνδέει μακροχρόνια φιλία ή δεν ξέρω εγώ ποια άλλη ε, ε, κατάσταση πώς νιώθετε όσοι εφαρμόζετε στην πράξη την αλήθεια του σημερινού βίντεο ότι δεν είμαστε υποχρεωμένοι να ανεχόμαστε κανέναν τοξικό άνθρωπο, καμιά τοξική συμπεριφορά. Τελεία. Σας χαιρετώ, σας φιλώ και εύχομαι να δυναμώσουμε τόσο και καθημερινά να δυναμώνουμε όλο και περισσότερο ώστε να μας φέρετε εντελώς αφύσικο να ανεχόμαστε οποιαδήποτε μαλακία. Αμήν, μας το εύχομαι.